Αυτοψία πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής τον πρόεδρο Θεοφάνη Κουρεμπές, κατεστραμμένες από τις πρόσφατες πλημμύρες περιοχές του Δήμου Νέστου. Στις περιοχές βρέθηκαν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης και οι τρεις βουλευτές Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος. Είναι πολύ μεγάλη περιοχή, είναι πολύ μεγάλη καταστροφή και σε πολλές καλλιέργειες. Έχουμε θέματα πέρα από την παραγωγή σε εκπαιδευτικά ή σε αιτήσεις καλλιέργειες. Έχουμε θέματα, όπως βλέπετε και ήδη και εδώ πίσω, και σε φυτικό κεφάλαιο, άρα θα ξυλωθούν και μόνιμες εντρώδεις καλλιέργειες. Ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή εδώ το υποκατάστημα του παρακολουθεί την εξέλιξη, είτε και εμείς από την κεντρική διοίκηση με τις δορυφορικές φωτογραφίες. Με το που θα τελειώσουμε, θα έχουμε εικόνα και των δηλώσεων, θα ξεκινήσουμε να υπολογίζουμε τι κόσμος χρειάζεται και θα ξεκινήσουν οι εκτιμήσεις σταδιακά και ανακαλλιέργεια, γιατί τα ακτινίδια τεντρώδης οι περισσότερες θα δείξουν και λίγο πιο αργά. Άρα θα τις δούμε λίγο αργότερα. Αυτές που είναι άμεσα και εκπαιδευτικά θα τις δούμε άμεσα. Ανάλογα δηλαδή με την κάθε καλλιέργεια θα προχωρήσουν και οι εκτιμήσεις. Δύο ζητούμενα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το ένα είναι να αποτιμηθεί το εύρος και το βάθος της καταστροφής. Γιατί μιλάμε για μονοετής καλλιέργειες οι οποίες ολοσκερός έχουν χαθεί. Μιλάμε για πολυετής καλλιέργειες που αν αντέξουν θα έχουν μειωμένη παραγωγή για χρόνια και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει άμεσος κινδύνος έως βεβαιότητα ότι θα χαθεί μέρος του φυτικού κεφαλαίου. Το δεύτερο είναι το ύψος της καταγραφής να ανταποκρίνεται στο μέγεθος της καταστροφής. Εκεί θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα πιεστικοί. Πρωτίστως βέβαια θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή, που πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, γιατί ήδη συνεργεία καταγράφουν τις ζημιές και φυσικά και η υπόσχεση που έχουμε από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ είναι ότι θα επισπευστούν πάρα πολύ όλες οι διαδικασίες ώστε να αποζημιωθούν και οι αγρότες. Οι καταστροφές είναι τεράστιες, το διαπιστώσατε κι εσείς. Θα είμαστε συνεπείς στο να μπορέσει να γίνει η καταγραφή, να είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορη η καταβολή των αποζημιώσεων και να είναι και δίκαιη. Κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι αυτό που όλοι εδώ στην περιοχή προσδοκάνε από μας, οι αποζημιώσεις και η καταγραφή των ζημιών να είναι τέτοια που να παράγει ένα δίκαιο αποτέλεσμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μείνουν στα χωράφια τους, να ξαναστήσουν τις καλλιέργειές τους. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι αγρότες της περιοχής είναι μεγάλο, ενώ θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα όσες περιουσίες καταστράφηκαν από την κακοκαιρία το προηγούμενο διάστημα. Οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι συντονισμένες από εδώ και πέρα και από εμάς τους παραγωγούς αλλά και από την υπηρεσία του ΕΛΓΑ, ώστε να δηλωθούν γρήγορα οι καλλιέργειες και να βγουν οι εκτιμητές γρήγορα και να κάνουν αποτίμηση ή εκτίμηση των ζημιών. Πού είναι τα πρανές εδώ, θα αντέξει αυτή η άμμο εδώ πέρα την ποσότητα που θα κατέβει από το βουνό? Για όνομα του Θεού, τι φταίει αυτός ο άνθρωπος εδώ να βγάζει τα χώματα και τα μπάζα του μέσα από τα ακτινίδια? Ο διπορικό του ένα Channel μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς για την καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι αγρότες του Δήμου Νέστου μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Κύριο μέλημα και προτεραιότητα όλων να γίνει γρήγορα και άμεσα η αποζημίωση των αγροτών. Αυτή τη στιγμή, σήμερα δηλαδή, μετά από 7-8 μέρες από την πλημμύρα, υπάρχουν καλλιέργειες που έχουν δείξει το 100% της καταστροφής. Υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες είναι σε εξέλιξη ζημιά και θα φτάσουν εκεί στο 100%. Υπάρχουν όμως και αυτό που θα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος είναι ότι ο εκτιμητής που θα έρθει θα κοιτάξει να αποτυπώσει όσο γίνεται καλύτερα τη ζημιά. Είδαμε όμως και διπλανά χωράφια που είχαν μια υψομετρική διαφορά που ήταν 100% και το άλλο ξέρω εγώ που ήταν 70%. Αυτά θα αποτυπωθούν πραγματικά και με τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό. Είναι μια ετερόμορφη εικόνα η οποία έχει πολύ σημαντικές ζημιές. Και είναι μια ετερόμορφη εικόνα γιατί οι εικόνες στις καλλιέργειες και στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη. Είναι από τις λίγες φορές που πιστεύω ότι η γραφειοκρατική πλευρά του θέματος που προβλέπει μια καθυστέρηση 15 ημερών να γίνει αναγγελία, 15 ημερών να γίνουν οι δηλώσεις ζημίες κτλ. Λειτουργεί προς όφελος της περιοχής γιατί οι ζημιές, ακόμη και αυτές που βλέπουμε ακόμη,
είναι λίγες μπροστά σε αυτές που θα εκδηλωθούν. Στη συνέχεια, μετά την αυτοψία του Προέδρου του ΕΛΓΑ, στις καλλιέργειες που επηρεάστηκαν από την έντονη βροχόπτωση, ακολούθησε ευρεία σύσκεψη στην Ένωση Αγροτών Χρυσούπολης, παρουσία του Δημάρχου ΝΕΣ του Βαγγέλη Τσομπανόπουλου. Να συγχαρώ ιδιαίτερα το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, Πρόεδρε, πραγματικά, γιατί από την πρώτη μέρα ήταν κοντά μας και τα παιδιά κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ανθρωπίνως, πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό. Να πω ότι το ότι ο Δήμος είναι σε κατάσταση έκτησης ανάγκης είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Μέσα στην ατυχία που είχαμε, νομίζω αυτό θα μας βοηθήσει σε διάφορες καταστάσεις στο μέλλον. Δύο πράγματα να τονίσω, τα ανέφερα στον Πρόεδρο. Καταρχήν, να πούμε για τη ροή, λειτουργούν στο Δήμο συνεργεία οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Δεν έχουμε όμως την κίνηση που πρέπει. Μίλησα με τον Πρόεδρο, τα περιθώρια είναι στενά, είναι 15 μέρες. Μην ευελπιστείτε σε παρατάσεις. Δεν εξυπηρετούν κανέναν αυτό. Τα εξηγήσαμε με τον Πρόεδρο. Παρ' όλα αυτά, μπήκε σήμερα θέμα, θα το δω με τον διευθυντή μου, να ανοίξω και τα Σαββατοκύριακα. Μην ξεχνάτε ότι οι υπάλληλοι είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Παράλληλα, εμείς, ενδιαφέρει βέβαια και άλλους, έχουμε και άλλα ζητήματα. Έχουμε οικοσκευές στα σπίτια που είναι κατεστραμμένα. Εγώ νομίζω ότι ο ΕΛΓΑ θα κάνει τη δουλειά του ως προς τις αποζημιώσεις της χρονιάς. Δηλαδή στο καρπό και σε όλες τις καλλιέργειες. Αλλά θέλω να πω να εφαρμόσουν αυτό που εφαρμόζουν οι δικαστικοί καμιά φορά. Καλύτερα ένας εγκληματίας έξω παρά ένας αθώος στη φυλακή. Δηλαδή, μην το μετράμε ακριβώς. Η ζημιά στην περιοχή μας, εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια κάνω τον αγρότη, εδώ και 40 χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.